Με 4 μαθήματα κατεύθυνση συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα λατινικά, τη χημεία, την ηλεκτρολογία και στην ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Υποψήφιοι σπουδαστές χαρακτήρισαν εύκολα τα θέματα των λατινικών, ενώ δυσκόλεψαν τα θέματα για την τεχνολογική κατεύθυνση και θετική. Δίναμε η θεωρητική κατεύθυνση λατινικά. Τα θέματα ήταν, πιστεύω, εύκολα. Ένας καλός ως μέτρη διαβασμένος μαθητής μπορούσε να τα απεξέλθει. Είχε, προσωπικά εγώ δεν απάντησα ένα από ερώτημα το οποίο έπιανε 3 μονάδες. Πρώτη φορά προσωπικά εγώ το έβλεπα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το σημαντικό. Εφόσον έχεις κάνει όλα τα άλλα ερωτήματα, πιστεύω θα πάρεις έναν καλό βαθμό και θα ανταμυφθείς. Γενικότερα είναι μάθημα που πρέπει να διαβάσεις αρκετά για να γράψεις, ένα θεωρητικό μάθημα. Ναι, έχει, κατά βάση είναι θεωρητικό μάθημα, έχει τη γραμματική που πρέπει να ξέρεις, τα ουσιαστικά ρήματα, το συντακτικό και τις μεταφράσεις. Φυσικά δεν έχει τίποτα άλλο, δηλαδή η ασκήση βασίζεται πάνω σε αυτά. Με τους συμμαθητές σου που βγήκατε έξω και μιλάτε, πώς έγραψαν οι υπόλοιποι? Πιο πολύ, από ό,τι μου είπαν, έγραψαν και αυτοί καλά, διότι τα θέματα, όπως είπαν, ήταν εύκολα. Και εκτός από αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα που είπα πιο πριν, που ήταν δύσκολο και προσωπικά και εγώ και πολλά άλλα παιδιά το είχαν δει για πρώτη φορά. Εσύ τι θέλεις να περάσεις? Εγώ θέλω να πάω στις στρατιωτικές σχολές, οι οποίες φέτος είναι μειωμένες κατά 30% οι σακτές αυτές, αλλά εκεί, εντάξει, όπως πιστεύω μπορεί να τα καταφέρω, αν δεν μπορέσει του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε να ξαναδώσουμε τα ίδια μαθήματα και πιστεύω ότι μπορώ και φέτος να περάσω. Οι βάσεις πώς πιστεύεις ότι θα κυμανθούν φέτος και με βάση τα μαθήματα και τη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα? Πιστεύω στον τέταρτο πεδίο που τα μαθηματικά ήταν το μάθημα το οποίο το ανοίγεις, το συγκεκριμένο πεδίο. Ήταν δύσκολα τα θέματα. Πιστεύω εκεί οι βάσεις να πέσουν, γιατί πολλοί μαθητές δεν έγραψαν καλά. Και προσωπικά πιστεύω πρέπει να πέσουν, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και πρέπει να ωφεληθούν όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία για να υπάρξει η ομόνοια. Δίναμε σήμερα ανεύ. Είναι ένα μάθημα πληροφορικής. Δεν μπορείτε να το πείτε ούτε εύκολο ούτε δύσκολο, αλλά σήμερα τα θέματα μου φάνηκαν δύσκολα κάπως. Εσύ είσαι της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τα θέματα γενικώς και τα μαθήματα που δώσατε στην τεχνολογική κατεύθυνση, ένας μέτρια διαβασμένος θα μπορούσε να γράψει καλά φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις? Γιατί είδαμε ότι πολλά μαθήματα ήταν αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, για να γράψει κάποιος καλά πρέπει να προετοιμάζεται όλο τον χρόνο, κάνοντας πολλές ασκήσεις, ρίχνοντας πολύ διάβασμα. Κατά τη γνώμη μου, ένας μέτριος μαθητής δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει στα θέματα. Πιστεύεις ότι οι βάσεις θα πέσουν φέτος με τέτοια θέματα που είδατε? Πιστεύω πως ναι. Και γενικά με αυτά που ακούγονται, πιστεύω πως ναι. Σε τι σκοπό έχεις, τι θέλεις να περάσεις? Θέλω να περάσω τεφά, στην Κομωτινή. Θα μπορέσεις? Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ναι, θετικές σκέψεις. Τα δίναμε ανάπτυξη εφαρμογών. Τα θέματα ήταν σχετικά βατά, τα περιμέναμε πολύ πιο δύσκολα, αν σκεφτεί κανείς τι βάλαν στα προηγούμενα μαθήματα. Αυτά, έχω γράψει σχετικά καλά. Το ίδιο πιστεύω ότι έχουν γράψει και όσοι έχουν προετοιμαστεί όπως έπρεπε να προετοιμαστούν. Όπως είπες και εσύ για τα προηγούμενα μαθήματα, βλέπουμε ότι σε κάποια μαθήματα υπήρχε μια αρκετά μεγάλη δυσκολία. Πώς θεωρείς ότι θα κοιμαθούν φέτος οι βάσεις? Οι βάσεις είναι ανάλογα με το τι θες. Παραδείγματος χάρη στρατιωτικές σχολές που μειώνονται και σε ΑΚΤΕ κατά πολύ, το πιθανότερο είναι ότι οι βάσεις θα ανεβούν. Για το Πολυτεχνείο που ανεβαίνουν σε ΑΚΤΕ και με τα θέματα τα οποία πέσανε, τα παιδιά δεν γράψανε καλά, περιμένουμε μεγάλη πτώση στις βάσεις και έτσι θέλουμε να ελπίζουμε. Εσύ τι θέλεις να περάσει και πώς γενικότερα βλέπεις το μέλλον στην Ελλάδα για εσάς, για αυτή την ηλικία? Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι κάτι με τις θετικές επιστήμονες, ή στο Πολυτεχνείο ή στο Φυσικό. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να κάνει στη ζωή του. Αν θέλει να ακολουθήσει κάποιον μεταπτυχιακό και να εργαστεί στο εξωτερικό, ή αν θέλει να το παλέψει όσο μπορεί εδώ στη χώρα. Είναι μια ευκαιρία το εξωτερικό για σένα? Το σκέφτομαι σαν τυπολογία, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα δούμε. Ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα παρουσιάσουμε μπροστά. Έχει μια θετική κατεύθυνση. Τα θέματα ήταν σχετικά καλά. Εμένα προσωπικά με δυσκόλεψε λίγο το τελευταίο θέμα. Θα δείξω, αλλά πιστεύω ότι σε σχέση με των μαθηματικών και της φυσικής ήταν πολύ καλύτερα.
Προηγήθηκαν δύο δύσκολα μαθήματα, όπως είπες και εσύ, μαθηματικά και φυσική, με αρκετά δύσκολα θέματα, όπως ακούστηκε και όπως μας είπαν και οι μαθητές και οι καθηγητές. Πώς θεωρείς ότι θα κυμανθούν οι βάσεις φέτος? Θεωρώ ότι στις σχολές όπως τα πολυτεχνία και γενικά δεύτερου και τέταρτου πεδίου θα μειωθούν, πιστεύω, λόγω της δυσκολίας των μαθημάτων. Ελπίζω να μειωθούν και στο δικό μας το πεδίο, γιατί παίζουν ρόλο και εκεί. Δεν νομίζω να μείνουν στα ίδια επίπεδα, γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν γράψει τόσο καλό όσο θα ήθελα. Παρόλο σήμερα ήταν το τελευταίο μάθημα. Γενικώς πώς ήταν η ψυχολογία αυτές τις μέρες των παιδιών που δίνανε? Τώρα ο καθένας είναι και διαφορετικό άτομο. Εγώ, εντάξει, σχετικά καλά. Περιμένοντας τα θέματα υπήρχε έτσι ένα άγχος, ειδικά την πρώτη μέρα. Αλλά εντάξει, δεν ήταν τόσο τρομακτικά όσο πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, υπήρχε και το διάβασμα που γινόταν την προηγούμενη μέρα. Καλά, με αυτοπεποίθηση πήγαμε. Τώρα θα δείξει πώς θα γράψουμε. Για τους περισσότερους, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή με αρχές οικονομικής θεωρίας, μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων. Για τους μαθητές, ωστόσο, που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και μέσα στον Ιούνιο.